Και τάσω, για να δω αν έχει διαβάσει όλη την ύλη, τον Τάσο Τεριάκη. Κυρία, να πω. Πότε παίζει Τσιτσιπάς? Σήμερα στις 6. Τι παίζει τένις το ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός με το νούμερο 1, με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο οποίος τι έκανε, για σηκώ στον πίνακα να μας. Μάλιστα. Πεις. Τι εξέταση είναι αυτή? Απροειδοποιεί το τεστ. Τι το λοιπόν, το πτυχίο στο σιτάρι. Το μεγαλείο του Τζόκοβιτς. Ο Τζόκοβιτς όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει ότι αυτό είναι το παιδί που θα με αντικαταστήσει και θα φτάσει γρήγορα στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης. Μιλάμε τα καλύτερα λόγια για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Επαναλαμβάνω, σήμερα στις 6 ο αγώνας είναι στους 4 του Ρολάν Γκαρός. Πρώτη φορά Έλληνας που συμμετέχει στην πρώτη τετράδα του Ρολάν Γκαρός. Ο Τζόκοβιτς είπε ότι είναι ένας από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο και άξια βρίσκεται εκεί που είναι νούμερο 5, έτσι. Πόσο σημαντικό είναι ονόματα τόσο καταξιωμένα σε παγκόσμιο επίπεδο να αναγνωρίζουν ότι ένας αντίπαλος, γιατί δεν πάει να είναι ένας αντίπαλος, ανερχόμενος, που ξέρετε ότι τους φτασμένους και τους καταξιωμένους, το να εμφανίζεται ένα νέο αίμα, δεν είναι και ότι πιο εύκολο να διαχειριστούν μέσα τους. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δέχεται αυτή την αναγνώριση από τον Τζόκοβιτς. Από τον Τζόκοβιτς. Και ο Τζόκοβιτς και ο Φεντερέρ διαχρονικά, όταν το βρίσκουν απέναντι, πάντα μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Αν εξαιρέσουμε λίγο και τον Ναδάλ, που είναι πιο φιδωλός στις τοποθετήσεις του, αλλά γενικά όλοι παραδέχονται αυτό το παιδί που είναι μόλις 22 ετών. Εμείς τον μάθαμε ξαφνικά την τελευταία τριετία, θα έλεγα, όταν άρχισε να κάνει κάποιες νίκες. Και μιλάμε για ένα παιδί που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα για να καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Το νέο του ψευδώνυμο είναι το Τσίτσι Φαστ. Τον λένε όλοι στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Λένε ότι είναι οι άμυνες του τόσο γρήγορες που αυτό θα του μείνει. Και αντί για Τσιτσιπάς θα το λέμε Τσίτσι Φαστ. Έχω ετοιμάσει ένα αφιέρωμα για τη ζωή του, για να γνωρίσουμε αυτό το παιδί, τους γονείς του και τον αγώνα που δίνει όλη η οικογένεια να στηρίξει τον Στέφανο, και είναι από μια οικογένεια που είναι όλοι τενίστες, και τα τρία του αδέλφια και η μαμά και ο μπαμπάς είναι όλοι ταγμένοι με ένα και μόνο στόχο. Και να... βέβαια, μόλις το δούμε, θα συνδεθούμε ζωντανά και με το χωριό του Στέφανου Τσιτσιπά στην Καρδίτσα, εκεί όπου θα μας υποδεχτούν οι συγγενείς του. Πολύ ωραία. Να δούμε το βίντεο, Ναι, ναι. Το 1987, με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης και η παρέα του έβγαλε τους Έλληνες στους δρόμους. Το ίδιο έκανε και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου το 2004 με την κατάκτηση του Euro. Τα τελευταία χρόνια, ένας ωραίος νεαρός, μόλις 22 ετών, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γεμίζει την πατρίδα υπερηφάνεια και στέλνει τα Ελληνόπουλα για να μάθουν τένις. Τραγουδά τον εθνικό ύμνο, φυλά την ελληνική σημαία και όσες φορές και αν δει κάποιος αυτές τις σκηνές, ανατριχιάζει, νιώθει περήφανος για έναν αθλητή που πριν από λίγα χρόνια δεν το γνωρίζαμε. Ποιος είναι όμως ο νέος βασιλιάς του αθλήματος, στον οποίο υποκλίνεται ο διεθνής τύπος και η τεράστια αντίπαλή του Φέντερερ, Ναδάλ και Τζόκοβιτς? Ο πιτσιρικάς μεγάλωσε και μάλιστα έχει πάρει χρηματικά έπαθλα πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ με τις επιτυχίες του. It's my life, it's now or never. Ο Στέφανος γεννήθηκε 12 Αυγούστου του 1998. Αμφότεροι οι γονείς σχετίζονται με το τένις. Ο πατέρας το σπούδασε στο πανεπιστήμιο και εργάζεται ως προπονητής, ενώ η μητέρα του ήταν πρωταθλήτρια τένις στη Σοβιετική Ένωση. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς κατάγεται από το προάστιο της Καρδίτσας και η Τζούλια Σαλνίκοβα είναι κόρη Ολυμπιονίκη του Σεργέη Σαλνίκοφ, διεθνή ποδοσφαιριστή της Σπαρτάκ Μόσχας και στέλεχος της Εθνικής Ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης. Με το αθλητικό DNA τους, την αφοσίωσή τους και την απαράμιλη στήριξή τους, μέσα σε λίγα χρόνια ο Στέφανος έτρεξε με ηλικιώδη ταχύτητα και έχει καταφέρει να διαγράψει μια διαδρομή στο παγκόσμιο τένις που άλλοι δεν κατάφεραν σε μια καριέρα ολόκληρη, φτάνοντας στην καλύτερη πεντάδα του κόσμου. Φανταστείτε ότι ο Στέφανος γεννήθηκε το 1998 και ο Φέντερερ πήρε το πρώτο του Grand Slam το 2003, όταν ο Τσιτσιπάς ήταν 5 ετών. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει περάσει όλη του τη ζωή παρακολουθώντας τον Ελβετό, που είναι το ίνδαλμά του. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπιασε ρακέτα για πρώτη φορά στα 3 του χρόνια στα γήπεδα της Βουλιαγμένης. Αμέσως ξεχώρισε για το ταλέντο του με συνεχείς διακρίσεις και εξαιρετικές επιδόσεις. Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι πρωτότοκος από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Τα αδέλφια του τον στηρίζουν, ο Πέτρος, ο Παύλος και η μικρή Ελισάβετ. Ο Στέφανος ζει ακόμη σε οικογενειακό περιβάλλον, δεδομένου ότι ο πατέρας του, Απόστολος, είναι ο φύλακας άγγελός του.
Το νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης δεν είναι μόνος του, αλλά μαζί με τη σύντροφό του Θεοδόρα Πεταλάς, με την οποία είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες. Η 25χρονη έχει γεννηθεί στο Λονδίνο από Γερμανίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα και ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Ο Τσιτσιπάς με την πειθαρχία και το πάθος, με τις ατελείωτες ώρες προπόνησης και τις στερήσεις, έχει μόνο ένα στόχο, να γίνει ο καλύτερος τενίστας του κόσμου και ξέρει καλά ότι το ταξίδι μόλις αρχίζει. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς είναι γεννημένος για το νούμερο 1 και θα φτάσει σύντομα. Είμαστε ήδη συνδεδεμένοι με καρδίτσα, με συγγενείς του Στέφανου Τσιτσιπά, τους οποίους και καλημερίζουμε. Γεια σας από Αθήνα. Γεια σας, καλημέρα, καλημέρα. Είστε ο κύριος Δημήτρης Τσιτσιπάς. Ναι. Θείος του Στέφανου. Ακριβώς. Εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί σας, στο δικό μας το παιδί, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιδί που κάνει και δοξάζει την Ελλάδα τόσο πολύ στο εξωτερικό, είναι παιδί όλων. Πώς νιώθετε? Έτσι είναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς νιώθετε για τη σημερινή ημέρα? Έχετε αγωνία? Περιμένουμε πότε θα πάει 6 ώρα. Έχετε κανονίσει το καφενείο να μαζευτείτε όλοι στο καφενείο εκεί πέρα? Ναι. Όλοι θα είμαστε στην τηλεόραση. Θα μου κρατάτε όμως λίγο τις αποστάσεις και τα μέτρα, γιατί έχουμε και τον κορονοϊό. Δεν θέλω να παραβείτε τους κανόνες. Ναι, βάζουμε μάσκα. Έχετε καθόλου έρθει σε επαφή με τον Στέφανο, με τον... Τι να τον απασχολήσουμε τώρα? Τώρα δεν μπορούμε να τον απασχολήσουμε με τίποτα. Αυτός τώρα ζει το όνειρο. Πάμε για τυλικό και πάμε και για νούμερο ένα. Έτσι, μπράβο, σας βλέπω αποφασισμένους. Να σας πω, έχουν έρθει και διεθνή μέσα να καλύψουν έτσι εκεί πέρα, να σας γνωρίσουν καλύτερα, γιατί ξέρω ότι το χωριό σας έχει γίνει πόλος. Όχι, είστε οι πρώτοι που κάνουμε σύνδεση. Δεν είστε κανένα άλλο κανάλι. Ο Στέφανος ήταν από μικρός τόσο πειθαρχημένος, ήταν προσιλωμένος στο στόχο του από μικρό παιδάκι? Ναι. Διαβάσατε στη συνέντευξη που έδωσε. Την κουμπανούσε από το σχολείο για να πάει να δει τένις. Ναι. Έκανε κουπάνα από το σχολείο για να πάει να δει τένις. Εσείς το περιμένατε, περιμένατε αυτή την εξέλιξη που είστε και στην οικογένεια, καταλαβαίνατε ότι το παιδί είναι για πολύ ψηλά, είναι για τίτλους? Ναι. Κοίταξε, τόσο ψηλά, εντάξει, τώρα θα πω ψέματα. Αλλά είχε αυτή την αρρώστια με το τένις. Κάπου δηλαδή κοιτούσε ψηλά, αλλά να φτάσει τόσο ψηλά δεν το περιμέναμε. Τώρα μακάρι είπα να φτάσει και στο νούμερο ένα. Έρχεται συχνά στο χωριό, έχει καιρό να σας επισκεφτεί? Τώρα έχει καιρό να έρθει, έχει 4-5 μήνες για να έρθει. Έχει δουλειά τώρα, πού να έρθει τώρα? Και πού να προσφέρει τώρα προπόνηση δουλειά? Για το Στέφανο που είναι στο εξωτερικό, είναι λογικό ότι και το ότι έχει να έρθει 4-5 μήνες πάλι, πολύ δεν το λες. Ήρθε το καλοκαίρι προφανώς, σας είδε όλους και μετά ξεκίνησε και τις βόλτες του εκεί στα νησιά των Κυκλάδων που τον είδαμε και με την αγαπημένη. Και πέρασε από το χωριό. Όλοι εκεί εσείς είστε συγγενείς? Ναι, όταν ήταν στη Μύκονο το καλοκαίρι, πέρασε από το χωριό. Τι κάνει και όταν έρχεται στο χωριό? Ευτυχώς δεν πήρα πρέφα οι δημοσιογράφοι εδώ, γιατί δεν γίνονταν πανηγύρι. Πώς περνάει το χρόνο του, ναι. Τι κάνει? Τι κάνει όταν έρχεται, κύριε Δημήτρη, εκεί ο Στέφανος? Να σου πω την αλήθεια, δεν κάθεται πολύ. Βλέπει την οικογένεια. Πάει μια βόλτα, ξέρω εγώ, Καρδίτσα, Τρίκαλα. Ξαναγυρίζει, αλλά μετά από δύο μέρες φεύγει. Ναι, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και νέος άνθρωπος. Βρίσκει όλο του ΣΟΕ. Όλο του βρίσκει, όλου του χαιρετάει. Αλλά από εκεί και πέρα. Έχει και ένα πρόγραμμα προπονήσεων που δεν μπορεί να αφήσει για πάρα πολλές μέρες. Είναι λογικό. Ακριβώς. Δεν μπορεί με τίποτα. Με τίποτα. Κάθε φορά που παίζει έτσι σπουδαίους αγώνες, συγκεντρώνεστε για να δείτε την μάχη που δίνει? Ναι. Σε 6 ώρα γάτα να περπατήσει μέσα από το χωριό θα την ακούσουμε. Θα είναι τόσο ηρεμία και ησυχία που θα γίνει χαμός. Να δώσετε τα χαιρετίσματα, να μας βλέπω ότι η ομάδα σπάει σιγά σιγά από πίσω. Ναι. Δώστε λιγάκι, ποιος από όλους είναι συγγενής πάλι εκεί του Στέφανου? Ο κύριος με το άσπρο μπλουζάκι είναι επίσης συγγενής από ό,τι γνωρίζω. Ναι, να το δώσω. Να του πούμε μια καλημέρα. Έγινε, να σου δώσω, ναι. Έγινε. Γεια σας από εμάς. Ναι. Καλημέρα και σε εσάς. Τι κάνετε? Καλημέρα. Είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη στιγμή? Βεβαίως είμαστε. Ανυπομονούμε.
περιμένουμε να πούμε να έρθει 6 ώρα και ευχόμαστε ο ψύχος να κερδίσει και να πάει στο τελικό. Θα κεράσετε όλο το χωριό μετά, έτσι. Όλο το χωριό τις 6 ώρα θα είναι ξεσηκωμένο στο πόδι. Λοιπόν, ο Στέφανος είναι ένα φαινόμενο. Λοιπόν, έχει δοξάσει την Καρδίτσα, το χωριό μας την Καρδίτσα, τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα και από ανταχού που υπάρχουν Έλληνες μιλούν για τον Στέφανο. Έτσι. Λοιπόν, και εμείς είμαστε χαρούμενοι. Όταν έρχεται στο χωριό, πώς το εκφράζεται αυτή την αγάπη? Όταν έρχεται στο χωριό ο Στέφανος, όλοι οι χωριανοί τρέχουν και προσπαθούν να τον συναντήσουν. Λοιπόν, και το μόνο που τον βλέπουμε η τηλεόραση του Αδική. Είναι ακόμα πιο ωραίος από κοντά. Πιο ωραίος, δεν σε λέω τίποτα. Αν το δεις από κοντά θα πεις τι είναι αυτό. Λοιπόν, να είμαι ειλικρινής, μιλώ με την Ελεονόρα. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, άκου. Όταν τον βλέπω τον Στεφανάκο και τον έχω εικονό, λοιπόν, φανταζόμαι τη γενιά του Αχιλλέως. Γιατί η Θησσαλή είναι νευρικοί άνδρες. Λοιπόν, γράφει ο Γιωβάνης. Το κορίτσι σας το έφερε να το γνωρίσετε τώρα στην τελευταία βόλτα που έκανε. Το κορίτσι, όταν θα έρθει με το κορίτσι, θα έρθει παραπονιέσμενος. Δεν μπορεί να έρθει έτσι. Κρατάτε εσείς εκεί. Θα ετοιμάσετε γλέντι δηλαδή όταν έρθει η ώρα. Μικρός είναι ακόμα, μικρός. Τα παιδιά που το βλέπουν, που το θαυμάζουν, θέλουν να ακολουθήσουν στο τένις. Είναι πρότυπο για τα μικρά παιδιά ο Στέφανος εκεί στην περιοχή. Βέβαια, έχει αλλάξει όλη την κουλτούρα την ελληνική. Όχι μοναχά το χωριό μας, όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ τα εικονάκια μου, από το γιο μου και από την κόρη μου, αρχίζουν να παίζουν τένις. Τέλεια. Μπράβο σας. Γιατί ο Στέφανος έφτασε τόσο ψηλά. Μπράβο. Μπράβο σας πάντως. Είναι ωραίο να υπάρχουν τόσο σπουδαία πρότυπα για τα νέα παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την φιλοξενία. Να είστε καλά. Ευχόμαστε το καλύτερο για το παιδί μας και να πάνε όλα καλά. Παρότι δεν σας έχουμε ενώπιον για να. Να σας μιλήσουμε, σας βλέπουμε. Λοιπόν, χαρήκαμε πάρα πολύ και άρα και πάρει και τον κύριο Καράβ εδώ να σας πει και αυτός οι κουβέντες. Πρέπει να σας ολοκληρώσω. Όλο το προάστιο, να ακούτε. Όχι, να πείτε μια καλημέρα. Ελάτε, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι αυτό. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Εσείς είστε συγγενείς ή φίλος της οικογένειας? Συγγενείς και γείτονας του Στέφανο. Όλο το προάστιο θα είναι στο πλευρό του σήμερα. Η σκέψη μας είναι εκεί. Ο Στέφανος, ο αγώνας που κάνει, θα είναι όλο το προάστιο μαζί του. Να μας τραβήξουν ένα βιντεάκι και θα πάμε για τελικό. Θα πάμε για τελικό, έτσι. Μπράβο. Θέλω μια χάρη. Θέλω να τραβήξετε εκεί τις σκηνές του πανηγυρισμού και να τα στείλετε στην εκπομπή του Νίκου αύριο. Να τραβήξουμε, δεν κατάλαβα. Να τραβήξετε τους πανηγυρισμούς σήμερα. Και να τα στείλετε, θα σας πούνε εκεί όσοι ασχολούνται με την τεχνολογία. Στο τέλος να σας δώσω τον Δημήτρη που τα ξέρει αυτά. Εντάξει, θα τα βρούμε. Ωραία. Θα μας δώσετε και ο Δημήτρη που τα ξέρει αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους το υπέροχο από το χωριό της Καρδίτσας.